Πολλέ φορέ βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπέρασμα για το τι είναι καλό ή τι είναι κακό στη ζωή μα. Ποιο είναι καλό και ποιο είναι κακό. Και θα ήθελα να μείνετε μαζί μου για να σα δείξω γιατί τα φαινόμενα πολλέ φορέ απατούν και γιατί δεν πρέπει να βγάζουμε βιαστικά συμπεράσματα. Γεια σα, είμαι η Dr. Nancy Μαλέρη. Είμαι η δική σα coach και βλέπετε την εκπομπή καλύτερα γίνεται για μια ζωή προσωπική και επαγγελματική που αξίζει να τη ζει. Τα φαινόμενα πατούν, το ξέρουμε όλοι αυτό, αλλά θέλω να σα πω μια μικρή ιστορία που μπορεί να σα δείξει πόσο μπορεί να πατά ένα φαινόμενο και τι επιπτώσει μπορεί να έχει το να βγάζουμε βιαστικά συμπεράσματα. Κυρίω για αυτό που είναι καλό και για αυτό που είναι κακό. Για αυτό που είναι καλό για μα, για τη ζωή μα ή για αυτό που είναι κακό για μα και τη ζωή μα. Για τον άνθρωπο που είναι φίλο μα ή για αυτόν που είναι εχθρό μα. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα πουλάκι που ήταν πάνω στη μετανάστευση και ξαφνικά έχασε το κοπάδι του και έπεσε σε μια παγωμένη κοιλάδα. Πουλάκι είναι, μικρό είναι άρχισε να παγώνει. Σιγά σιγά σταμάτησε η καρδούλα του να χτυπάει. Σκεφτείτε τώρα όλα άσπρα, χιόνι και ένα μικρό μικροσκοπικό πουλάκι το οποίο έχει πέσει εκεί και δεν έχει καμία ελπίδα διάσωση. Εκεί λοιπόν που ήταν έτοιμο να πεθάνει και να παραιτηθεί, περνάει μια γελάδα και τι κάνει η γελάδα. Κακά τη στον αγρό. Αφοδεύει λοιπόν απάνω στο πουλάκι, φεύγει και εξωτερικά τη λέμε πω, πω, πάει το θαψ το πουλάκι. Έλα όμω που αυτό που έκανε η Ελλάδα έδωσε θερμότητα στο πουλί και το κράτησε ζωντανό. Έτσι λοιπόν το πουλάκι σιγά σιγά ξαναβρήκε το αριθμό της καρδιάς του, ξαναβρήκε την αναπνοή του, ζωντάνεψε και παρόλο που δεν μπορούσε να βγει από το σωρό, ήταν τουλάχιστον ζωντανό. Και ήταν τόσο χαρούμενο που ήταν ζωντανό που άρχισε να τη τυβίζει. Όπως τη τηβιζε, το άκουσε μια γάτα. Πάει η γάτα και του λέει: Μην ανησυχεί. Εγώ θα σε σώσω. Του λέει: Τι κάνει από εκεί κάτω. Λέει: Είμαι εδώ, είμαι καλά, είμαι ζωντανό. Αλλά δεν μπορώ να βγω. Μην ανησυχεί, του λέει η γάτα. Εγώ θα σε ξεθάψω. Αρχίζει η γάτα. Τακ, 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 τακ. Το ξεθάβει και τι κάνει. Το τρώει. Συμπέρασμα. Αυτό που φαίνεται ότι είναι φίλο σου μπορεί να μην είναι φίλο σου. Αυτό που φαίνεται ότι είναι κακό δεν είναι απαραίτητα κακό. Και πάνω απ' όλα, όταν φωνάζει πιο δυνατά, δεν πάει να πει ότι θα κερδίζει. Πολλέ φορέ. Λέμε δεν χρειάζεται να τα μοιράζεσαι όλα. Χρειάζεται να λε αυτό που θε να κάνει, να έχει φωνή εκεί έξω, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι θα κερδίσει αυτό που τη, τη βίζει δυνατότερα. Μπορεί να κρατήσει τη νίκη σου για σένα και για του ανθρώπου που σου αγαπάνε, αλλά οι πιθανότητε να τη μοιραστεί με το λάθο άνθρωπο που σου φαίνεται φίλο ή που θα σου δείξει μια φιλική διάθεση, οι πιθανότητε αυτό να είναι ο μεγαλύτερο σου εχθρό, σε αντίθεση με την αγελάδα η οποία. Φαίνεται αρχικά σαν ένα εχθρό, είναι πολύ μεγάλε. Γι' αυτό ξεκίνησα λέγοντα ότι τα φαινόμενα απατούν. Είμαστε πολύ βιαστικοί να πέσουμε στην παγίδα να βγάλουμε ένα συμπέρασμα χωρί να έχουμε τη συνολική εικόνα. Και ναι, είναι εύκολο για ανθρώπου που είναι εγωιτευτικοί, ευγενικοί, έχουν έτσι ένα αλλιώ, μια γοητεία παραπάνω από τον δίπλα, να μα κάνουν να πιστεύουμε ότι είναι εκεί για το καλό μα. Ότι είναι φίλοι μα, ότι είναι κάποιοι άνθρωποι που μα αγαπάνε. Όμω θα θέλω να κάνετε πάντα ένα βήμα πιο πίσω. Και να κοιτάξετε, όχι να είμαστε καχύποπτοι απέναντι σε όλου και σε όλα, αλλά να κάνετε ένα βήμα πιο πίσω και να δείτε την κατάσταση συνολικά. Όπω και γι' αυτό που ακούγεται σαν κακό και αυτό το βλέπω πάρα πολύ στι οικογενειακέ σχέσει. Ένα σχόλιο, για παράδειγμα, κάνει η μητέρα μα. Ποιο άνθρωπο κάνει ένα σχόλιο για μα, κάνει η μητέρα μα το πιο συχνό στην Ελλάδα και αμέσω βλέπει ότι κάποιο αισθάνεται ότι του επιτίθεται αυτή η μάνα, η Ελληνίδα μάνα, και μπαίνει σε άμυνα ή μπαίνει και αυτό σε επίθεση και αμάν και δεν μπορώ. Περίμενε, περίμενε. Δεν είναι απαραίτητα αυτό ο εχθρό σου. Δεν είναι αυτό το σχόλιο ο εχθρό σου. Κάνε ένα βήμα πίσω, πάρε μια αναπνοή και δε τη μεγάλη εικόνα και δώσε λίγο χρόνο να εξελιχθεί η κατάσταση για να δει τελικά, τελικά ποιο είναι ο φίλο σου και ποιο είναι ο εχθρό σου. Είμαι η Δόκτωρ Μαλέρου και μην ξεχνάτε, έχετε το δικαίωμα να τα θέλετε όλα και εμείς είμαστε εδώ να σας βοηθήσουμε να τα αποκτήσετε και να τα απολαύσετε. Μοιραστείτε αυτό το βίντεο με κάποιον που μπορεί να έχει μπερδέψει λίγο το φίλο και το εχθρό ή μπορεί να βγάζει πιο βιαστικά συμπεράσματα. Κάντε subscribe στο κανάλι μας. Και πάνω απ' όλα, σας περιμένω στο Nama Tribes, τη νούμερο 1 πλατφόρμα coaching και well-being στην Ελλάδα. Δεν είστε μόνοι σας και σίγουρα καλύτερα γίνεται.